Περάσαμε στην τελευταία απονομή πριν από την τελετή λήξης. Οι απονομές στα 4x400 ανδρογυναικών καθώς και στα 800 των ανδρών θα γίνουν απόψε στο πάρτι των που διοργανώνει η ΑΦ. Είχαμε εκπλήξεις εδώ στα μετάλλια για δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Ιαπωνέζος Μουρακάμι με 82-97 πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ στον προκληματικό 83-10 παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Προηγούμενος παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πιτκαμάκη έμεινε πέμπτος. Ο Βασιλεύσκης τέταρτος που είχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Εδώ ο Μαρτίνες, ο Κουβανέζος θα πάρει το αργυρό με 86-41 φετινή επίδοση. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για τον Θόρκλισεν που έχει δύο χρυσά σε Ολυμπιακούς. Σε Αθήνα και Πεκίνο πήρε χρυσό στους Πανευρωπαϊκούς στον Κέντεμπορκ το 2006. Εδώ με 89-59 φετινή επίδοση θα πάρει το χρυσό. Και ο εθνικός ύμνος της Νορβηγίας. Εδώ είναι λοιπόν οι νικητές στον ακοντισμό με παγκόσμιο πρωταθλητή τον Θόρκιλσεν από την Νορβηγία. Και μετά από αυτή την απονομή όπου να είναι θα αρχίσει η τελετή λήξης του 12ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου εδώ στο Βερολίνο. Δεν υπάρχει κάτι το φαντασμαγορικό, μια απλή σεμνή τελετή όπου κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η παράδοση της σημαίας από την πόλη του Βερολίνου στην Κορέα, στην πόλη Νταϊκού όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα του επόμενου παγκοσμίου πρωταθλήματος το 2011. Μέχρι να αρχίσει η τελετή λήξης μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα
Και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να παρακολουθήσουμε την τελετή λήξης. Πάμε σε διαφημίσεις.